Το δοκίμασες, το παράτησες, το ξαναδοκίμασες, το προσπάθησες λίγο περισσότερο αυτή τη φορά. Κατάφερες να κάνεις κάποια πρόοδο. Άρχισες να αισθάνεσαι ότι σε έλκει κάτι το οποίο δεν μπορείς να κατανοήσεις πλήρως. Ένα ζεστό ρίγος σε διαπερνούσε κάθε φορά που προχωρούσες λίγο παραπάνω. Και όσο τα πράγματα γινόντουσαν όλο και πιο αλόκοτα, δεν είχες επιλογή. Έπρεπε να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Ήθελες όσο τίποτα άλλο να φτάσεις σε ένα τέλος, να καταλάβεις γιατί περνάς όλο αυτό το μαρτύριο, γιατί ίδρωσες, γιατί μάτωσες τόσο. Τι νόημα είχαν όλα αυτά που είδες και ένιωσες, γιατί έβαλες τον εαυτό σου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φτάνοντας στο τέλος όμως, έμεινες λίγο ανικανοποίητος, ίσως και λίγο νευριασμένος και απογοητευμένος, γιατί δεν πήρες μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι βίωσες μέσα στον κόσμο του Bloodborne. Όπως και στην πραγματική ζωή που είμαστε περικυκλωμένοι από ένα χανές σύμπαν που ξέρουμε ελάχιστα έως καθόλου γι' αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση για το τι πραγματικά συμβαίνει και στον κόσμο του Bloodborne. Και αυτό όχι γιατί οι δημιουργοί του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι σαδιστές και θέλουν να σε βασανίζουν χωρίς λόγο, αλλά αντιθέτως απλά βάζουν εσένα εναντίον του εαυτού σου. Δεν προσπαθείς να νικήσεις το παιχνίδι, αλλά προσπαθείς να νικήσεις το κακό, οργισμένο και ανυπόμονο εαυτό σου που θέλει μια εύκολη και απλή εξήγηση για τα πάντα και μια πορεία προς το τέλος χωρίς κανένα εμπόδιο ή δεινοπάθεια. Ως ένα βαθμό μπορούμε να κατανοήσουμε την ιστορία του Bloodborne από τις περιγραφές των αντικειμένων που βρίσκουμε, κάποια σημειώματα που είναι αφημένα σε διάφορες περιοχές, από τους διαλόγους με τους χαρακτήρες που συναντάμε στον κόσμο του, από τα λιγοστά cutscenes που έχει, καθώς και χρησιμοποιώντας το μυαλό, τη λογική και τη φαντασία μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ξεκάθαρη η ιστορία του. Χρησιμοποιώντας ό,τι πληροφορίες δίνει ο κόσμος του, η κοινότητα βγάζει διάφορα συμπεράσματα και θεωρίες για το παρελθόν και το παρόν του σύμπαντος του παιχνιδιού, αλλά πάντα μένουν ερωτήματα που είναι ανοιχτά σε κάθε ερμηνεία. Και αυτή είναι η μαγεία του παιχνιδιού, είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο και μοναδικό. Η From Software δημιούργησε ένα περίπλοκο και δυσνόητο σύμπαν, συνδυάζοντας όνειρα μέσα σε όνειρα, διαφορετικές διαστάσεις στον χωροχρόνο, οντότητες από άλλους κόσμους και μολυσματικές ασθένειες, χωρίς να θέλει να πει κάποια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Απλά σε πέταξε μέσα, αφήνοντάς σε κυριολεκτικά γυμνό και χωρίς καμία βοήθεια, ώστε να τον ανακαλύψεις από μόνος σου στον βαθμό που μπορείς. Φανταστείτε μια ταινία που έχει Χθουλού τέρατα από άλλες διαστάσεις, όπως π.χ. το The Mist, να συγκρούεται με ένα σύμπαν όπως του Resident Evil, σε μια όμως παλιότερη εποχή, και όλα αυτά να διαδραματίζονται στους κόσμους που μας σύστησε η ταινία Inception ως συνειδητά όνειρα. Παρόλο το χατικό του υπόβαθρο, το παιχνίδι καταφέρει να έχει στο προσκήνιο τον άνθρωπο, δίνοντας βάρος στους χαρακτήρες και στην εξέλιξή τους, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα όλα τα παραπάνω. Είσαι κάποιος ξένος που έρχεται σε μια πόλη με την ονομασία Γιάρναμ. Το ποιος είσαι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διαλέγεις την προσωπικότητα και το παρελθόν του χαρακτήρα σου στην αρχή του παιχνιδιού, ανάμεσα σε κάποιες επιλογές που σε εμφανίζει. Το γιατί ήρθες σε αυτή την πόλη είναι που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό που θα καθορίσει τις πράξεις σου. Ήρθες προπάντων για να δεχτείς το θεραπευτικό αίμα που προσφέρει αυτή η πόλη και εν συνεχεία να αναζητήσεις κάτι με την ονομασία Pale Blood. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό, αλλά για να συνεχίσεις την αναζήτησή σου πρέπει πρώτα να υπογράψεις ένα συμβόλαιο ώστε να σου γίνει μετάγγιση το αίμα της Γιάρναμ από τον Blood Minister της περιοχής, όπου και θα σε κάνει τον κυνηγό της πόλης για ένα βράδυ. Μετά τη μετάγγιση, καθώς ξυπνάς, βλέπεις δίπλα σου ένα χειρόγραφο που σου λέει να ψάξεις το Pale Blood ώστε να υπερβείς το κυνήγι. Κατά πάσα πιθανότητα το συγκεκριμένο σημείωμα το είχες μαζί σου όταν ήρθες στην Γιάρναμ. Το πώς έμαθες αυτή την πληροφορία δεν το ξέρει κανείς, αλλά πριν από σένα υπήρχαν πολλοί κυνηγοί. Κάπως κάποια στιγμή κάποιος θα διέρευσε τη συγκεκριμένη πληροφορία μετά από δική του αποτυχημένη προσπάθεια. Τέλος πάντων, συνεχίζεις και βλέπεις πως κάτι δεν πάει καλά στην πόλη που ήρθες, καθώς είναι κατακλυσμένη από άγρια, μεταλλαγμένα και μοσταγή θηρία που κάποτε έμοιαζαν με ανθρώπους. Αφού μοιραία πεθαίνεις, καθώς δεν διαθέτεις κάποιο όπλο ή τη γνώση των πραγμάτων ώστε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, ξυπνάς σε ένα παράξενο μέρος που μοιάζει με παράδεισο, το όνομα αυτού Hunter's Dream, και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε άλλη διάσταση. Σε αυτή τη διάσταση συναντάς ένα γεράκο σε μια αναπηρική καρέκλα που σε λέει ότι είσαι ο νέος κυνηγός και σε στέλνει απευθείας να καθαρίσεις την πόλη της Γιάρναμ από τα αιμοδιψή τέρατα. Έχεις παρέα στο ταξίδι σου κάποια μικρά υπερφυσικά όντα όπου σου προσφέρουν τα όπλα σου καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα που θα σε βοηθήσουν στη δύσκολη βραδιά που ξεκινάει. Προσφέρθηκες εθελοντικά γιατί ήθελες να πάρεις το αίμα της Γιάρναμ, πιθανόν για κάποια αρρώστια που είχες ή απλά μπορεί να ήθελες να νιώσεις τη δύναμή του για τους δικούς σου εγωιστικούς και αλλοζενικούς λόγους. Όμως τίποτα στη ζωή δεν είναι δωρεάν. Το τίμημα είναι ότι πρέπει να γίνεις κυνηγός και να βοηθήσεις την πόλη για μία νύχτα. Έτσι ξεκινάς το ταξίδι σου και την περιπλάνησή σου στη Γιάρναμ, έχοντας όμως την πληροφορία για το Pale Blood, προσπαθείς να βρεις που βρίσκεται και τι ακριβώς είναι αυτό, με την ελπίδα ότι έτσι θα ξεφύγεις από τα δεσμά που σε κρατάνε σε αυτή την κατάσταση της καταραμένης αιωνιότητας και να ανακαλύψεις τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Σε όλη σου την πορεία αντιμετωπίζεις πέραν των μεταλλαγμένων σε θηρία ανθρώπων της πόλης και άλλα γιγαντιά τέρατα με ιδιαίτερες δυνάμεις, βιώνεις υπερφυσικά γεγονότα που σε μεταφέρουν σε ξεχωριστές αυτόνομες διαστάσεις και αντιλαμβάνεις ότι υπήρχαν πάντα μέσα στην πραγματικότητα που ζούσες, σε
βιώνοντας με τη δική μας διάσταση σαν αόρατα στρώματα το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να είναι αντιληπτά από όλους. Πώς γίνεται όμως να υπάρχουν όλα αυτά, από πού προήλθαν και γιατί? Πριν πολλούς αιώνες, στην ίδια περιοχή υπήρχε ένας αρχαίος πολιτισμός που ονομάζονταν Θουμέριοι, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με κάποια υπερφυσικά όντα που βρέθηκαν στη δικιά μας διάσταση. Αυτά τα όντα τα ονόμασαν Great Ones και όπως ήταν φυσικό, τα λάτρευαν ως θεούς, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κατανοήσουν την τόσο διαφορετική τους φύση. Κάτι σαν να υπήρχαν εξωγήινα ενεργά όντα από άλλη διάσταση στο κόσμο μας σε μια αρχαία εποχή, θέλοντας να συνάψουν επαφή με τους ανθρώπους, με το καθένα από αυτά να έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και διαφορετικό σκοπό. Καθώς περνούσαν οι αιώνες, οι Θουμέριοι αποσύρθηκαν σε υπόγειες στο ΕΣ και πάνω από αυτές χτίστηκε μια πόλη που πήρε το όνομά της από τη βασίλισσα της αρχαίας φυλής. Το όνομά της ήταν Queen Yharnam. Οι Θουμέριοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν επαφή με τους Great Ones μέσω διαφόρων τελετουργιών, μπόρεσαν κάποιοι να αποκτήσουν και υπερφυσικές δυνάμεις αντλώντας την γνώση αυτών των πλασμάτων. Κατάφεραν με κάποιο τρόπο να συνάψουν επικοινωνία με τον Όντεον, έναν Great One ο οποίος δεν διέθετε υλική μορφή. Τότε η βασίλισσα της φυλής συλλαμβάνει το παιδί του, αλλά δεν καταφέρει να γεννηθεί με αποτέλεσμα να πεθάνει μέσα στη μήτρα της. Με τον καιρό η πόλη της Yharnam εξελίσσεται σε ένα πιο σύγχρονο πολιτισμικό κέντρο, με τον πληθυσμιακό της επίπεδο να ανεβαίνει, δημιουργείται και το Πανεπιστήμιο του Beckenworth, με επικεφαλή τον κοσμήτορα Willem, ο οποίος αφοσίωσε τη ζωή του στη μελέτη και κατανόηση αυτού του αρχαίου υπόγειου πολιτισμού που βρίσκονταν κάτω από την πόλη της Yharnam. Ομάδες ακαδημαϊκών εξερευνητών με συντονιστή κάποιον ονόματι Γκέρμαν διαμορφώθηκαν ώστε να μελετήσουν εις βάθος τις υπόγειες στο ΕΣ και ως αποτέλεσμα είχαν ανακαλύψουν διάφορα τελετουργικά αντικείμενα τα οποία περιείχαν αίμα από τους ίδιους τους Great Ones, από μινάρια λατρείας της αρχαίας φυλής που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με αυτές τις θεότητες των ανωτέρων διαστάσεων. Το συγκεκριμένο αίμα μεταφέρθηκε πίσω στο Πανεπιστήμιο από τους σπουδαστές όπου το μελέτησαν και πειραματίστηκαν σε διάφορα έντομα και αραχνοειδή. Το αίμα βαφτίστηκε The Old Blood και ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη επαφή με το υπερφυσικό αίμα των Great Ones. Κάπου εδώ χρονικά ο Γκέρμαν ανακαλύπτει ένα χωριό ψαράδων, πιθανόν κοντά στην πόλη της Yharnam, όπου ξεβράστηκε το κουφάρι ενός Great One. Οι χωρικοί το ονόμασαν Kos και μη έχοντας ξαναδεί παρόμοιο θέαμα, νιώθοντας τη μεγαλοπρέπεια και τη θεϊκή άβρα που εξέπεμπε, το λάτρευαν ως θεό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διάφορες θετικές επιπτώσεις πάνω τους ως προς την διανοητική και σωματική τους εφορία, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τους Θουμέριους. Ο Γκέρμαν πήγε σε αυτό το χωριό λελατώντας το και παίρνοντας ό,τι πολύματα μπορούσε από τον Kos, πηγαίνοντάς τα για μελέτη πίσω στον Beckenworth. Στον Kos όμως υπήρχε ένα έμβριο στη μήτρα του, και λόγω της φρικαλαιότητας που δέχθηκε το χωριό και το πτώμα του, η δύναμη του πλάσματος δημιούργησε μια διάσταση παύλα φιάλτη με σκοπό να καταραστεί τον Γκέρμαν και όποιον θα ήταν διψασμένος για αίμα και δύναμη. Το Πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα του πτώματος του Kos, μπόρεσε να δημιουργήσει με διάφορα πειράματα ένα πλάσμα που ονομάστηκε ROM, The Vacuous Spider. Πήρε αυτό το όνομα λόγω της μορφής και της έλλειψης νοημοσύνης που είχε. Η δημιουργία του ROM επέφερε την ύπαρξη μιας αόρατης διάστασης ανάμεσα πραγματικότητα και φαντασία στη Moonside Lake που βρισκόταν δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, ένας αρκετά φιλόδοξος μαθητής του Πανεπιστημίου, ονόματι Lawrence, ενθαρρύνεται από το όλο εγχείρημα και θέλει να αρχίσει να πειραματίζεται σε ανθρώπους με όλες τις ανακαλύψεις που έκανε το Πανεπιστήμιο του Beckenworth. Ο κοσμήτρος του Πανεπιστημίου, Willem, αρνείται να συμβεί κάτι τέτοιο. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. By the gods, fear it, Lawrence.
Και τότε είναι που ο Lawrence φεύγει από το πανεπιστήμιο για να δημιουργήσει μια θρησκευτική σέκτα ονόματι Healing Church, όπου κρυφά θα περιματίζονταν με το Old Blood σε συγκεκριμένα μέλη που θα σχημάτιζαν την οργάνωση αυτή, και ακολούθως το αίμα των συγκεκριμένων μελών θα χρησιμοποιούνταν για θεραπευτικούς σκοπούς, αποκτώντας έτσι μια ανυπέρβλητη εξουσία που όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ. Με τον καιρό, η Yharnam αποκτά τη φήμη της πόλης με το αίμα που μπορεί να θεραπεύσει οποιαδήποτε ασθένεια. Οι Healing Church και οι Blood Ministers βοηθούν στη μετάγγιση του αίματος στους κατοίκους και στους επισκέπτες με το αίμα να βρίσκει το δρόμο του και στο γειτονικό κάστρο που βρίσκεται κοντά στη Yharnam, ονόματι Kenhurst. Με τη διαφορά πως το αίμα που μεταφέρθηκε εκεί το πήγε κρυφά ένας άγνωστος μαθητής του Πανεπιστημίου του Bengenworth, όπου εικάζεται ότι ήταν από τα πρώτα δείγματα του αίματος που βρέθηκαν στις υπόγειες στο ΕΣ και ίσως να ήταν από το αίμα της ίδιας της Βασίλισσας των Thumerion. Καθώς περνάει ο χρόνος, κάποιοι κάτοικοι της Yharnam που έπαιρναν το θεραπευτικό αίμα αρχίζουν να αρρωσταίνουν, δείχνοντας σημάδια λύσας και πείνας για αίμα με απακόλουθη συνέπεια να μεταμορφώνονται σιγά σιγά σε αιμοδιψή τέρατα χωρίς τον έλεγχο των πράξεών τους. Τότε η Εκκλησία στρατολογεί μια ομάδα από ερευνητές που είχαν σταλεί εξ αρχής στους λαβύρινθους των Υπουργείων στο ΟΝ να κυνηγήσουν αυτά τα θηρία, εκπαιδεύοντας και νέους εθελοντές ώστε να σχηματιστούν νέες ομάδες κυνηγών όπως το Workshop του Γκέρμαν. Εν τέλει, αυτές οι ομάδες θα δημιουργήσουν τα δικά τους Covenants, ικανοποιώντας και τις δικές τους ατζέντες. Ταυτόχρονα με τους κατοίκους της Yharnam, που μετατρέπονταν σε άγρια θηρία, οι αρχικοί δέκτες του Old Blood της ηγεσίας της Healing Church αρχίζουν να μεταμορφώνονται και αυτοί στα πιο απεχθή τέρατα, όμως ένα παραπάνω σκαλοπάτι σε σχέση με αυτούς που έπαιρναν το δικό τους αίμα. Θεωρούνται ως συγγενείς των Great Ones, γιατί δέχτηκαν απευθείας το αίμα τους. Η Quire, ένα παρακλάδι της Healing Church, με επιβλέπον μια κυνηγό ονόματι Μαρία, η οποία εκπαιδεύτηκε απευθείας από τον ίδιο τον Γκέρμαν, προσπαθούσε με διάφορα πειράματα να παράγουν σε ελεγχόμενο περιβάλλον μια τέτοια δημιουργία, δηλαδή μια μεταμόρφωση ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε συγγένεια με έναν Great One. Το αποτέλεσμα ήταν ανθρώπινα βδελίγματα που έμειναν για να τους θυμίζουν την αποτυχία τους. Η Μαρία, εκτός από κυνηγός, ήταν και απόγονος των ευγενών που υπήρχαν στο Kenhurst Castle. Πάντα αγαπημένη του Γκέρμαν, συχάθηκε τον ίδιο της τον εαυτό για τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν ως κυνηγή στο χωριό που είχε ξεβραστεί το κουφάρι του Κος. Πέταξε το αγαπημένο του δρακούγιο σε ένα πηγάδι και αποκήρυξε τον εαυτό της ως κυνηγό και τελικά πέθανε είτε αυτοκτονώντας, είτε την εκτέλεσαν μόλις μαθεύτηκε ότι ήταν συγγενής με τους ανθρώπους που κατοικούσαν στο Kenhurst Castle. Και αυτό διότι, όπως είπαμε, συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρθηκε από κάποιον άγνωστο μαθητή του Bengenworth, Old Blood, με τη βασίλισσα του κάστρου ονόματι Annalise να δημιουργεί τις δικές της ομάδες κυνηγών με την ονομασία Vile Bloods για δικό της όφελος. Έτσι, η Healing Church δεν είχε επιλογή από το να επικηρύξει το κάστρο και όλους τους κατοίκους του ως εχθρούς της, γιατί απειλούνταν η αποκλειστική ηγεμονία που είχε με το θεραπευτικό αίμα που παρήγαγε. Ο Γκέρμαν επηρεάστηκε έντονα σε ψυχολογικό επίπεδο από το χαμό της Μαρίας και από τη λύπη του δημιούργησε μία κούκλα στη μορφή της ώστε να του θυμίζει την αγαπημένη του κυνηγό. Πιθανόν παρακάλεσε και το φίλο και χρόνια συνεργάτη του Lawrence να κάνει κάτι για την κατάθλιψη που είχε πέσει, καθώς για τον Γκέρμαν τα πάντα γύρω του είχαν καταρρεύσει και ένιωθε πως η δημιουργία των κυνηγών και το κυνήγι πλέον δεν είχαν κανένα νόημα. Ο Lawrence, θέλοντας να σώσει τον Γκέρμαν από την άβυσσο της θλίψης του και έχοντας πιθανόν την απαιτούμενη δύναμη λόγω κατανάλωσης του Old Blood, σύναψε μια υποτυπώδη επαφή με τους Great Ones, καταφέροντας να καλέσει μια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή αιώνια διάσταση μόνο για τον Γκέρμαν, με τους κυνηγούς να μην μπορούν να πεθάνουν ποτέ και όταν τελείωναν το κυνήγι να επέστρεφαν πίσω στην κανονική του ζωή χωρίς να θυμούνται τίποτα από τις φρικαλαιότητες που θα αναγκάζονταν να κάνουν για χάρη του κυνηγιού. Αυτή η διάσταση ονομάστηκε Hunter's Dream και το όνομα που δόθηκε στον Great One που τη δημιούργησε ήταν Moon Presence ή αλλιώς Pale Blood. Σε αυτό το σχεδόν ονειρικό κόσμο του Γκέρμαν, ακόμα και η κούκλα που συμβόλιζε την αγαπημένη του κυνηγό θα μπορούσε να ζωντανέψει. Η Healing Church, η προσπάθεια να βρει νέες μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού και της εξάρτησής του από αυτήν, πιθανόν δηλητηρίασε το νερό από ένα μέρος της πόλης, ώστε να πειραματιστεί με νέες μορφές θεραπείας, όπως κάποια αντίδοτα κατασκευασμένα από το θεραπευτικό αίμα. Όταν είδαν ότι δεν είχαν μακροχρόνιο αποτέλεσμα, τότε επέστρεψε στην παλιά τακτική μετάγγιση του κανονικού θεραπευτικού αίματος. Όμως, λόγω της μολυσματικής ασθένειας που έκρυβε το αίμα μέσα του, σε συνδυασμό με το δηλητήριο που υπήρχε στους κατοίκους, τους μετέτρεψε γρήγορα σε αιμοβόρα θηρία. Σαν αποτέλεσμα, το μέρος σφραγίστηκε και αποκόπηκε από την υπόλοιπη πόλη, παίρνοντας το όνομα Old Yharnam.
Η εκκλησία δεν έμεινε μόνο στην καραντίνα αυτού του μέρους της πόλης. Έστειλε τους καλύτερους κυνηγούς της, με επικεφαλή τον Λούντουικ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους κυνηγούς και πρώην εξερευνητής των τάφων στους υπόγειους λαβύρινθους της Γιάρναμ. Ακόμα και ο ίδιος ο Λόρετς ακολούθησε τους υπόλοιπους κυνηγούς στην Old Yharnam, καθώς ήταν η πρώτη σοβαρή μαζική εξάπλωση της μόλυσης που επέφερε το θεραπευτικό αίμα και ήθελε να την εξολοθρεύσει όσο πιο αποδυτικά και γρήγορα γινόταν για να μην εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν μια μαζική σφαγή που κανείς δεν βγήκε αλόβητος. Ήταν τόσο θηριώδεις και ματοβαμμένες οι μάχες, όπου οποιοδήποτε συμμετείχε εκεί συνδέθηκε με την εφελτική διάσταση που δημιούργησε ο θυμός του Κος, το Hunter's Nightmare. Ο Λόρενς υπέκυψε και ο ίδιος τη μεταμόρφωση, με πιθανό αποτέλεσμα κάποιος συνάδελφος κυνηγός να του κόψει το κεφάλι, αφού άλλαξε σε λισαλέο θηρίο. Αυτός ο κυνηγός μάλλον ήταν ο Μπράντον που το συναντάμε και αυτόν στο Hunter's Nightmare, καθώς φοράει ρούχα που παραπέμπουν σε γούνα και κέρατα του Cleric Beast που ξέρουμε ότι ήταν και η μορφή του Λόρενς όταν μεταμορφώθηκε. Περίπου την ίδια περίοδο, η Εκκλησία ήθελε να κλείσει μια για πάντα και τις παρτίδες που είχε με το αντίπαλο στρατόπεδο στο Kenhar's Castle και δημιούργησε μια ομάδα κυνηγών μόνο για αυτόν τον σκοπό. Οι Executioners, με αρχηγό τον Longarius, έκαναν επιδρομή στο κάστρο εξολοθρεύοντας τα Vileblats, αλλά όχι και τη βασίλισσά τους. Η Annalis ήταν πολύ ισχυρή και δεν γινόταν να σκοτωθεί, με αποτέλεσμα ο Longarius να θυσιάσει τον εαυτό του και να γίνει ο αιώνιος φύλακας της βασίλισσας που βρίσκεται φυλακισμένη στο υψηλότερο σημείο του κάστρου, ώστε να αποφευθεί μια νέα έξαρση του αίματος των Vileblats από το απογορευμένο αίμα που έρεα μέσα στις φλέβες της. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δύο γεγονότα που στρεβλώνουν ακόμη περαιτέρω την πραγματικότητα. Το Choir, το παρακλάδι των κυνηγών που προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν Great One και αποτύχανε, κατάφερε να δημιουργήσει το Celestial Emissary, ό,τι πιο κοντινό σε συγγενή ενός Great One. Με αυτό και με τη γνώση που κατήχαν από τις μελέτες στις υπόγειες των έστων τελετουργικών που εφάρμοζε η αρχαία φυλή, κατάφερε να επικοινωνήσουν με μια χαμένη Great One που έμοιαζε εγκατελειμμένη στο αχανή λαβύρινθο των Θουμέριων, την Ιμπριέτα. Το δεύτερο γεγονός το δημιούργησε ο Μίκολας, ένας ακόμη μαθητής του Μπέγκενουερθ, ο οποίος εντυπωσιασμένος κι αυτός από τη δημιουργία του Ρομ, θέλησε να επικοινωνήσει με κάποιον Great One, δημιουργώντας το School of Menses, με τους συναδέλφους του να καταφέρουν μετά από πολλές μελέτες και πειραματισμούς να έρθουν σε επαφή με τη Μέργκο, το υποτιθέμενο νεκρό παιδί της Queen Yharnam. Το αποτέλεσμα αυτής της επαφής ήταν η δημιουργία μιας ακόμη ξεχωριστής διάστασης, ονόματι Nightmare of Menses. Οι Great Ones χρησιμοποιούν αυτές τις διαστάσεις που τις ονομάζουμε φιάλτες ή όνειρα ως λίμπο για να μπορούν να συνυπάρχουν με κατώτερες οντότητες σε ένα λεχόμενο από αυτούς περιβάλλον. Όμως για ποιο λόγο ασχολούνται αυτά τα υπέρτατα όντα με τους ποταπούς και αδύναμους ανθρώπους? Για ποιο λόγο επιζητούν επαφή? Τι θέλουν από εμάς? Όσο ανυπέρβλητη δύναμη και αν έχουν, κάθε όν που υπάρχει στο σύμπαν θέλει τη διαιώνιση του είδους του, επιζητά την εξέλιξη του εαυτού του. Η κατάρα και η αδυναμία των Great Ones είναι πως δεν μπορούν να αναπαραχθούν και επιζητούν υποκατάστατα της θεϊκής τους μορφής, ώστε να μην χαθούν στην άβυσσο των διαστάσεών τους. Αυτά τα υποκατάστατα είναι οι άνθρωποι, ή τουλάχιστον προσπάθησαν να τους χρησιμοποιήσουν ως δοκιμαστικά δοχεία για την αναπαραγωγή του δικού τους είδους, ορμόμενοι από την θέληση των ίδιων των ανθρώπων να επικοινωνήσουν και αυτοί μαζί τους. Στον κόσμο του Bloodborne συναντάμε τις αποτυχημένες προσπάθειες αυτής της εξωφρενικής σύλληψης. Στη βραδιά του κυνηγιού μπορούμε να βρούμε τέσσερις φρέσκους ομφάλιους λόρους, καθώς γινόμαστε μάρτυρες της προσπάθειας αναπαραγωγής των Great Ones. Στο ταξίδι μας συναντάμε και εξολοθρεύουμε αμέτρητα τέρατα, κανονικούς αλλά και μεταμορφωμένους κυνηγούς σε λισαλέα θηρία, ακόμα και Great Ones, και γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, διαταράσσοντας την ισορροπία των διαστάσεων, καταφέρνοντας να έρθουμε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτά τα όντα που δεν μπορεί να τα κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Το Bloodborne διαπραγματεύεται την ανικανότητα του ανθρώπου να κατανοήσει και να σπαστεί κάτι ανώτερο από τον εαυτό του. Οι εγκέφαλοί μας έχουν ένα πεπερασμένο διανοητικό επίπεδο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Ό,τι προσπάθεια γίνεται, συνήθως οδηγεί στην τρέλα και στην εξουσιομανία με καταστροφικά αποτελέσματα. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στα σκοτάδια, καλά κρυμμένα, ως άμυνα εναντίον του κακού εαυτού μας. Ο Master William ήξερε πως θα πρέπει να φοβόμαστε το Old Blood και ήθελε με άλλες μεθόδους να επικοινωνήσει με αυτά τα πλάσματα. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη μεγαλοπρέπεια μιας θεότητας. Αλλά όλοι φοβόμαστε το άγνωστο. Ο κυνηγός μας στο τέλος καταφέρει να φτάσει στο τέλος της βραδιάς, με τον Γκέρμαν ως κατάλοιπο ενός παλιού του εαυτού, να τον λέει ότι τα πήγε καλά και πως είναι η ώρα να ξυπνήσει χωρίς εφελτικές αναμνήσεις της βραδιάς του. Είναι η πιο εύκολη απάντηση. Έτσι κι αλλιώς, εκατοντάδες κυνηγοί πριν από εμάς επέλεξαν να ξυπνήσουν σε μια επτοντισμένη κανονική ζωή χωρίς τη γνώση της πραγματικότητας.
Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Μπορούμε να αρνηθούμε και τότε ο Γκέρμαν θα θέλει να μας αποτελειώσει, θυμίζοντας αυτή τη φορά το πραγματικό του εαυτό, που σαν αποτέλεσμα είχε τον θάνατο της αγαπημένης του Μαρίας και τη δημιουργία της αιώνιας φυλακής του σε αυτό το φτιαχτό παράδεισο των κυνηγών. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt. Αν καταφέρουμε να τον νικήσουμε, τότε επιτέλους θα μας επισκεφτεί ο Great One που είναι υπεύθυνος για το όνειρο, το Moon Presence ή αλλιώς Pale Blood, αυτόν που ψάχναμε σε όλο το ταξίδι μας. Αν δεν είμαστε αρκετά δυνατοί και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο διανοητικής και σωματικής δύναμης μετά από τις αμέτρητες μάχες που δώσαμε, έχοντας πάντα σαν βοήθεια το ίδιο το όνειρο, τότε θα μας βάλει στη θέση του Γκέρμαν και θα συνεχίσουμε το έργο του ανίκανοι να ξεφύγουμε από τα δεσμά της κυριαρχίας του πάνω μας. And so, the hunt begins again. Αν όμως είμαστε αρκετά δυνατοί, μπορούμε να το πολεμήσουμε και να πάρουμε το τελικό insight, όπου και τότε θα πάψουμε πλέον να είμαστε άνθρωποι και θα έχουμε μεταφερθεί στη δικιά του διάσταση, έχοντας μεταμορφωθεί σε Great One, αγγίζοντας έτσι το θεϊκό επίπεδο όπου οι αιώνες ήθελαν να φτάσουν οι Θουμέροι, ο Λόρενς, ο Μάστερ Βίλεμ και όλοι όσοι πειραματίζονταν με αυτά τα όντα. Are you cold? Oh, good hunter. Ποιος ξέρει, ίσως τώρα κάνουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα για το ανθρώπινο είδος. Ίσως όμως μεθύσουμε από την απαράμελη δύναμή μας και φερθούμε αλαζονικά και εγωιστικά, φέρνοντας ακόμη περισσότερο δυστυχία και πόνο σε αυτό που κάποτε ήμασταν.
Ah, you found yourself a hunter.